Κύριε Σιδηχάκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Μανώλης Σιδηχάκης. Ποιο είναι το σχολείο σας, παρακαλώ? Κοιτάξτε τώρα, είναι ένα νομοσχέδιο με σοβαρά ζητήματα. Έτσι, γιατί αφορά τον επαγγελματικό αθλητισμό, την αναδιάρθρωση των κατηγοριών, τον ντόπινγκ. Αναμορφώνει όλο το θεσμικό πλαίσιο προπονητών αθλημάτων. Αλλά δεν είναι επί της ουσίας αθλητικό νομοσχέδιο. Με ποια έννοια? Ότι αντί να βοηθήσει, ας το πούμε, συλλόγους, αθλητές και να ρυθμίσει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη δράση τους, στην πραγματικότητα ασχολείται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο για το πώς θα ρυθμίσει και θα ενισχύσει την επιχειρηματική δράση στο χώρο αυτό που είπατε και εσείς αρχικά, δηλαδή, που είπα και στην πρώτη συνεδρίαση, που παράγει και αναπαράγει σύψη, βία και ασυδοσία στο χώρο του αθλητισμού. Αυτό είναι το νομοσχέδιο. Έτσι. Τώρα για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προσέξτε, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, συνεπείς στην άποψή μας και κάνοντας ουσιαστικές προτάσεις και όχι απλά μια στήρα διαφωνία, θέσαμε το ζήτημα ότι οι ΠΑΕ θα πρέπει να μεταφερθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί πρέπει να γίνεται ο έλεγχός τους ως ανώνυμες εταιρείες και μάλιστα να αποδοθούν όλα τα χρήματα στο δημόσιο. Να μην υπάρχει κανένα καθεστώς αδειοδότησης σε σχέση με τις άλλες εταιρείες. Αυτό δεν προβλέπεται και υπάρχει διαφωνία από την κυβερνητική πλευρά? Όχι απλώς υπάρχει διαφωνία. Με τη νέα ρύθμιση, καμία απόφαση και καμία πράξη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με τον έλεγχο λειτουργίας των εταιριών, δηλαδή συμβάσεις, δάνεια, διαφημιστικές εταιρείες, χορηγούς, σε σχέση με την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας κτλ., δεν κοινοποιείται πλέον στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Όλες οι σχετικές αποφάσεις και πράξεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα είναι φανερή η προσπάθεια της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, να μην έχει καμία απολύτως εμπλοκή στα ζητήματα των αθλητικών εταιριών. Είναι εταιρείες, τι να κάνουμε τώρα? Εσείς τι αντιπροτείνετε? Κοιτάξτε, εμείς σας το είπα και προηγουμένως, εμείς λέμε ότι πρέπει να περάσουν στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εκεί να γίνεται ο έλεγχος των ανωνύμων εταιριών. Να δώσουν τα χρέη στο δημόσιο. Χρωστάνε στο δημόσιο. Πού θα τα δώσουν? Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού? Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό έχει την ευθύνη. Να καθορίζει το ειδικό καθεστώς των αδειοδοτήσεων και να αποσυρθούν οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα. Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης αποτελεί προϋπόθεση για να ασχοληθούμε πραγματικά κάποια στιγμή με τον αθλητισμό. Είναι κάτι που δεν το θέλει η κυβέρνηση και διαμορφώνει ένα, να το πω έτσι, κέλυφος προστασίας των αθλητικών ανωνύμων εταιριών και των τμήματων αμοιβωμένων αθλητισμών και παράλληλα αθλητών, και παράλληλα επιδιώκει να βάλει ένα χαλινάρι, να το πω έτσι, στα θηρία που συγκρούονται στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Δηλαδή να βάλει κανόνες στη μοιρασιά της λίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι σχετικές αναφορές με το πρόβλημα της βίας πιστεύετε ότι έχουν βάσιμη προοπτική να δούμε διαυγή μέρα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της βίας στον ελληνικό αθλητισμό? Γιατί το πρόβλημα παραμένει. Κοιτάξτε, η βία, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, είναι νύχι κρέας με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστεί η βία εάν δεν αντιμετωπίσεις το θέμα της επιδίωξης που είναι το κέρδος στο χώρο του αθλητισμού. Λέει για τις λέσκες φιλάθλων. Έτσι. Ποιες είναι οι αλλαγές που γίνονται για να δούμε αν θα αντιμετωπίσει και τα θέματα της βίας? Στην πραγματικότητα, ξέρετε τι κάνει με τη μετονομασία από λέσκες φίλων σε λέσκες φιλάθλων? Περιορίζει την ευθύνη, την αντικειμενική ευθύνη των ΠΑΕ και των αμοιβωμένων αθλητών για βία και καταστροφές που προκαλούν μέλη των λεσχών, τις οποίες έχουν αναγνωρίσει οι ίδιες οι ΠΑΕ. Να θυμίσω εδώ στους μαγαζούς ότι προβλέπεται η λειτουργία μόνο μίας πανελλήνιας λέσχης για κάθε ομάδα με τη νομική μορφή μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ενώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ορίζεται ως εποπτεύουσα αρχή, ας το πούμε έτσι. Αστεία πράγματα. Τώρα να το σχολιάσω λίγο αυτό. Δηλαδή να σχολιάσω μόνο την πρόβλεψη της δυνατότητας δημιουργίας μιας πανελλήνιας ομοσπονδίας λέσχης φιλάθλων, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, στην οποία θα μπορούν να μετέχουν τουλάχιστον 10 λέσχες φιλάθλων διαφορετικών ομάδων. Ναι, κύριε Σιδηχάκη, όμως θέλω να προσθέσω ότι απαλήφεται η πρόβλεψη της αστικής ευθύνης, ας το πούμε έτσι, των ομάδων
για τις οργανωμένες μετακινήσεις οπαδών και αυστηροποιούνται οι ποινές φυλάκισης και απαγόρευση εισόδου σε αγνωστούς χώρους για όσους κάνουν επεισόδια. Καταρχήν, σε σχέση με την Πανελλήνια αυτή η ομοσπονδία, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσουν κτλ., το λεγόμενο οπαδικό κίνημα, κάπως έτσι το αναφέρει, είναι, κατά την άποψή μας, είναι μια αυταπάτη. Γιατί οι απλοί φιλαθλοί έχουν οριστικά αποστασιοποιηθεί από το ποδόσφαιρο και ειδικά το επαγγελματικό. Και δεν πρόκειται οι λέσχες να αλλάξουν από στρατοί των ιδιοκτητών των ΠΑΕ και να μετατραπούν σε συνεργαζόμενους πολιτιστικούς συλλόγους. Δηλαδή είναι για γέλια ώρες. Δεν αρκεί η αυστηροποίηση των ποινών. Λοιπόν, τι κάνει. Οι αλλαγές που προωθούνται, ξέρετε τι λένε. Λένε καταργείται η πρόβλεψη για την ισολόκληρο αντικειμενική αστική ευθύνη. Δηλαδή οι υποχρεώσεις που είχαν οι ΠΑΕ να αποζημιώνουν σε περίπτωση φθοράς περιουσίας ή τραυματισμούς προσώπων, αυτό πλέον δεν θα ισχύει. Πρόκειται για ένα δωράκι στους επιχειρηματίες που λιμένονται τον επαγγελματικό αθλητισμό. Τι κάνει ως αντιστάθμισμα σε αυτή την κατάργηση της αστικής ευθύνης? Το χρυσώνει το χάπι, χωρίς να βλάπτεται βέβαια η τσέπη των επιχειρηματιών, με την προσθήκη μιας ρύθμισης για τιμωρία των μελών των διοικήσεων των ΠΑΕ για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματίας. Καλά, είναι για γέλια και τούτο εδώ. Δηλαδή σιγά μην καταδώσουν οι ΠΑΕ τώρα μέλη του ιδιωτικού στρατού τους. Συγγνώμη, αν οι ΠΑΕ ελέγχονται γι' αυτό, θα τους καταδώσουν. Αν είναι υποχρεωμένοι και εννοούμε την υποχρέωση απέναντι στις ΠΑΕ να τους καταδώσουν, θα το κάνουν. Κοιτάξτε, το λιγότερο θα παραστήσουν τους ανήξερους. Αν κληθούν να υποστούν συνέπειες, θα το κάνουν. Εντάξει, εδώ είμαστε και θα το δούμε. Μα είναι δυνατόν οι ΠΑΕ να καταδίδουν τους ιδιωτικούς στρατούς? Επαναλαμβάνω, το λιγότερο που θα κάνουν είναι να παραστήσουν τους ανήξερους ή ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν κτλ. Είπα στην αρχή της εκπομπής και το μου διέφυγε, δεν το είπα στον κύριο Κωνσταντόπουλο, που προηγήθηκε η σύντηση της δικής σας, του ειδικού αγωρητή του Κινήματος Αλλαγής. Το λέω σε εσάς, πας με την καλημέρα μου, ότι μακάρι όλοι σας και όλοι μας, βάζω και εμάς μέσα και τον εαυτό μου και όλους μας μέσα, να μάθουμε από τη στάση του Τσιτσιπά και των παιδιών του αθλητισμού που βλέπουμε τώρα τελευταία, των νέων παιδιών, λίγα λόγια, πολλή δουλειά και έργο. Αυτό νομίζω είναι το σαφές μήνυμα της παρουσίας της. Προφανώς, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι σχετικές προϋποθέσεις γι' αυτό. Γιατί δεν αρκεί μόνο ως διακαής πόθος. Γι' αυτές συζητάμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έτσι. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιτιχάκη. Καλημέρα. Είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.